Καλημέρα, Αλέξανδρε, παιδί μου, σηκώθηκες? Ναι, παπά, σηκώθηκα. Καλημέρα. Παπά, νιώθω τέλεια σήμερα. Είμαι έτοιμος για να πάω στο νηπιαγωγείο. Έχει τόσο κρύο. Ωραία. Πάω να πληθώ. Μαμά, τι κάνεις εκεί? Κάποιος μου πήρε τα λεφτά για τη σοκολάτα. Τι? Ποιος σου πήρε τα λεφτά για τη σοκολάτα, Έμα? Ο Αλέξανδρος μου πήρε, μαμά, τα λεφτά μου που είχα για να πάρω τη σοκολατίτσα μου. Αλέξανδρε, για ποιο λόγο πήρες τα λεφτά της αδερφής σου? Δεν σου έχω πει 1000 φορές να μην αγγίζεις το χατζηλίκι των άλλων. Μαμά, συγγνώμη, αλλά δεν θυμάμαι. Αχ, δεν έχει νόημα η συγγνώμη σου, αγόρι μου. Δεν έχει κανένα νόημα. Αχ, οι σοκολατίτσες που πάρει χαβέρες, τα λεφτά μου τα θέλω. Μα εγώ δεν πήρα καμία σοκολάτα. Πότε να τα πήρα αυτά τα λεφτά? Λάθος κάνεις, ρε μαμά. Τέλος πάντων, τελευταία φορά σε προειδοποιώ. Αν συνεχίσει αυτό το πράγμα θα γίνει χαμός. Αχ, τι να πω. Σήμερα μαζί μου το έβαλε η μαμά χωρίς κανένα νόημα. Αχ, Αλέξανδρε, πόση ώρα πιέζει την τουαλέτα? Άντε, θέλω να ετοιμαστώ. Είσαι σχεδόν 2 ώρες. Όχι και 2 ώρες. Τώρα μόλις μπήκα. Μα τι λέει αυτή? Άσε με στην ησυχία μου. Αλέξανδρε, φύγε γρήγορα από την τουαλέτα να ετοιμαστεί η αδερφή σου. Έχεις 100 ώρες. Οχ, έπεσα μέσα στην τουαλέτα. Αμάρι, μαμά. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μανούλα, που τον μάλωσες. Έκανε 100 ώρες πια. Αχ, με έχει κατεκνευρίσει σήμερα αυτός ο Αλέξανδρος. Ουχ, τι έχουν πάθει όλοι σήμερα με μένα και με βρίζουνε. Αχ, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Κάτι πρέπει να έχει γίνει σε αυτό το σπίτι. Άκου τώρα, η μαμά με έβαλε να καθαρίσω όλο το μπάνιο. Αλέξανδρε, ετοιμάστηκες? Τι θα γίνει μέσα επιτέλους? Πρέπει να πάμε στο νηπιαγωγείο. Σε περιμένω τόση ώρα. Μάνα, μη σε ενδιαφέρει τίποτα. Αχ, τι θα κάνω με αυτό το παιδί, τι θα κάνω? Όλη μέρα κάθεται και χαζολογάει. Μπαμπά, τι έχεις πάθει? Γιατί μου μιλάς έτσι? Εγώ είμαι έτοιμος. Αχ, τέλος πάντων. Μαμά, μου ετοίμασες το φαγητό μου? Όχι, παιδί μου. Επειδή σήμερα ήσουν πολύ άτακτος, δεν σου ετοίμασα το φαγητό σου. Μόνο για την Άννα και την Έμα. Από εδώ και πέρα ετοιμάζεις μόνος σου το φαγητό. Μόνος μου, είπε? Άκουσα καλά? Μα εσύ πάντοτε μου το ετοίμαζες. Τι έχουν πάθει όλοι? Ναι, μόνος το ετοιμάζεις από εδώ και πέρα. Καλά. Σήμερα η μέρα δεν είναι καλή. Ας ελπίσω ότι στο νηπιαγωγείο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Τι κάνει εκεί πέρα ο Αντρέας μαζί με τα κορίτσια? Καλημέρα, Σάρα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Γιατί παίζετε μαζί με τον Αντρέα? Για μένα δεν έχει χώρο. Θέλουμε να σου πούμε, Αλέξανδρε, ότι επειδή κάνεις ένα μικρό παιδί και ο Αντρέας είναι καλύτερος από σένα, δεν θέλουμε πλέον να παίζουμε μαζί σου. Ναι, καλύτερα να παίξουμε κάποιον άλλον. Εμείς εδώ πέρα έχουμε την παρεούλα μας. Τι είπατε? Έχετε την παρεούλα σας? Δεν το πιστεύω. Στίβ, εσύ μήπως θέλεις να παίξεις μαζί μου? Αλέξανδρε, εγώ δεν μπορώ να παίξω μαζί σου, γιατί θα παίξω με την καινούργια μου φίλη. Την Άθλεϊ. Την Άσλεϊ? Μα αφού είσαι την Άσλεϊ δεν τη χορεύεις καθόλου. Τώρα από πού και σπου? Είναι πάρα πολύ γλυκός ο Στίβ και γι' αυτό θα παίξουμε μαζί. Αχ, τι έχει γίνει πια σε αυτό το νηπιαγωγείο? Το ίδιο με το σπίτι συμβαίνει, δεν με θέλει κανείς. Κυρία Σουζάνα, θέλω να σας πω κάτι. Καλημέρα, Αλέξανδρε, παιδί μου. Κι εγώ θέλω να σου πω κάτι. Δεν θέλω να σου πω ότι πλέον δεν θα είσαι δεκτός στο νηπιαγωγείο μας. Με το που τελειώσει η σημερινή μέρα, θα ήθελα να φύγεις. Τι? Να φύγω από το νηπιαγωγείο? Και πού να πάω? Δεν έχω πλέον κανένα φίλο. Παιδιά, μαζευτείτε παρακαλώ όλοι εδώ. Θέλω να σας ενημερώσω ότι ο Αλέξανδρος θα φύγει από το νηπιαγωγείο μας. Ναι, γιούπι! Τι, θα φύγω από το νηπιαγωγείο? Κανένας δεν με θέλει.
Τι πάθαν όλοι. Είμαι πολύ χάλια σήμερα. Αλέξανδρε, παιδί μου, πακετάρα με όλες τα πράγματα. Θα φύγεις από το σπίτι. Τι, θα με διώξετε και από το σπίτι? Γιατί τι έκανα, πρώτα από τον πηγαγιό και μετά από εδώ? Έτσι ακριβώς, παιδί μου. Η κατάσταση μαζί σου είναι πλέον αφόρτη σε αυτό το σπίτι. Σου τα μαζέψαμε όλα τα πράγματά σου, όπως βλέπεις. Και τώρα δεν θα μου παίρνει κανένας το χαρτζιλίκι για να παίρνει σοκολάτες. Ναι, Αλέξανδρε, δεν μπορούμε άλλο να συγκατοικούμε. Ελπίζω να βρεις κάπου να μείνεις. Σκεφτόμουν μήπως το δωμάτιό σου το κάνουμε. Ίσως ένα δωμάτιο γυμναστικής. Τι λες και εσύ, Αλίκη? Ναι, ωραία ιδέα, Κώστα. Δωμάτιο γυμναστικής. Πάντα ήθελα ένα. Ή να το κάνουμε δωμάτιο για κούκλες. Ναι. Λοιπόν. Με διώχνουν από το ίδιο από το σπίτι. Δεν το πιστεύω. Δεν θέλω να φύγω, μαμά. Πού θα πάω? Δεν θέλω να φύγω, δεν θέλω να φύγω. Α, όνειρο έβλεπα. Ένα κακό εφιάλτη. Ευτυχώς. Μαμά. Αλέξανδρε, παιδί μου, γιατί ξύπνησες τόσο νωρίς? Έχεις ακόμα πολλή ώρα για να ετοιμαστείς για το νηπιαγωγείο. Τέλος πάντων, έλα, θα σου ετοιμάσω ένα ζεστό κακάο. Αχ, ευτυχώς είμαι ακόμα εδώ.